Να έρθουμε λίγο και στην αυτοδιοίκηση. Μιλώντας την προηγούμενη φορά στο δωτίο του West, είχατε πει ότι δεν θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Καρυπίδη, κάνοντας τη δήλωσή σας. Τώρα, εγώ να ρωτήσω, εσείς οι αντιπεριφερειάρχες ή και εσείς προσωπικά, δέχεστε πιέσεις να παραιτηθείτε από αντιπεριφερειάρχες επειδή δεν θα είστε υποψήφιος με τον κύριο Καρυπίδη, επειδή θα πορευτείτε σε κάποιο άλλο έτσι, θα έχετε κάποια άλλη πολιτική πορεία? Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν δέχτηκα καμία πίεση εγώ, γιατί ίσως γιατί δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Όταν αποφασίσω μπορεί να γίνει, αλλά δεν βλέπω κάτι, κάτι τέτοιο να είναι σωστό, έτσι. Υπάρχουν πιέσεις δηλαδή ότι πρέπει... Δηλαδή αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος σε ένα δήμο, δεν βλέπω γιατί ο αντιπεριφερειάρχης, ας πούμε, ο κύριος Πλακεντάς, παραδείγματος χάρη, που θα είναι υποψήφιος στην Τολεμαίδα, να πρέπει να παραιτηθεί από αντιπεριφερειάρχης. Για ποιο λόγο δηλαδή? Εσάς σας έχει πιέσει ο κύριος Καρυπίδης κανέναν από τους αντιπεριφερειάρχες? Δηλαδή, πώς το θεωρείτε αυτό? Όχι, όχι. Πρέπει να παραιτηθεί κάποιος? Δηλαδή, για να θα πρέπει, αν φύγει από αντιπεριφερειάρχη, να είναι υποψήφιος δήμαρχος? Όχι, όχι. Δεν θεωρώ ότι, ότι πρέπει να παραιτηθεί. Δεν θεωρώ, όχι. Νομίζω ότι είναι λάθος και πιστεύω να μην γίνει. Εσείς βλέπετε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ο κύριος Καρυπίδης να σας ζητήσει κάποια στιγμή να παραιτηθείτε και να μπει κάποιος άλλος στη θέση σας? Δεν ξέρω, το διάβασα μόνο σε μερικά δημοσιεύματα και ούτε καν το συζήτησα.